Επειδή όμως θέλω να σας τρελάνω τελείως με την Κωνσταντινούπολη και με τον Αγίο και τον Κουδουνά, όταν είχα κάνει πριν από κάνα χρόνο πόσο ήταν μια εκπομπή στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, κάνουμε δύο εκπομπές, μία νωρίς στη 40η και μία προς το τέλος 40ης πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όταν έδειξε η τηλεόραση την πρώτη εκπομπή, μια κοπέλα η οποία κάπου και πού σε μένα εξομολογούνταν, είναι από τη Θεσσαλονίκη καταγωγή της, και μένει στην Κωνσταντινούπολη γιατί ήταν αραβωνιασμένη τότε με έναν Τούρκο. Συζητάει με τον Τούρκο και της λέει: αυτός πάμε για ύπνο. Λέει: όχι, σήμερα εγώ θα καθίσω να δω το πνευματικό μου, διότι έχει μια εκπομπή. Αλλά ο πνευματικός μου είναι παπάς, Ρωμιός, και θέλω να τον δω. Του λέει: άμα θες κάτσε, άμα θες φύγει όμως, πήγαινε εκεί μέσα. Λέει: αυτός, όχι, θα κάτσω κι εγώ. Ξέρει σπαστά ελληνικά. Κάθεται, με βλέπει και αρχίζει να δακρύζει κάποια στιγμή. Το κοιτάω. Τι καταλαβαίνει αυτός τώρα, λέει η κοπέλα. Τελειώνει η εκπομπή και τον βλέπω να κλαίει. Τι έπαθες, μωρέ. Θέλω να το γνωρίσω αυτόν τον παπά. Και μετά από λίγο στην κουβέντα του πετάει. Μπαμ. Και λέει, θέλω να με παντρέψει. Τι λες, μωρέ. Όχι, λέει, θέλω συγγνώμη, θέλω να με βαφτίσει. Θέλω να βαφτιστώ από αυτό το παπά. Να γίνω κι εγώ έτσι, χριστιανός. Του λένε, το ξαναλένε. Και οι γονείς σου θα τους πείσω. Επώνυμοι της πόλης. Τελικά έρχονται, με βλέπουν. Μου ζητάνε τη βάφτιση. Βρέθηκε τρόπος κάπου να γίνει βάφτιση. Έγινε η βάφτιση. Και γυρίζει πίσω. Κάνανε παιδάκι. Τώρα ήρθανε προχθές, μου σαραντήσανε το παιδάκι, γι' αυτό σας την είπα την ιστορία. Και θα τους κάνουμε και το γάμο. Και είναι υπέροχοι. Εξομολογούνται μαζί, κοινωνάνε μαζί. Έχουν άπειρη αγάπη. Και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Όταν κάναμε την βάφτιση, είχα κρατήσει εγώ, δεν ξέρω γιατί, να δώσω το όνομα. Και λέω, ο δούλος του Θεού, Γεώργιος. Καταλαβαίνει αυτός και βάζει τα κλάματα. Τι απάντησε, να του λέω, δεν σ' άρεσε το όνομα. Δεν σ' άρεσε να σε πούμε Γεώργιο. Όχι, παπά. Σταματώ τη βάφτιση και ακούω την ιστορία. Όταν ήμουνα στην κοιλιά της μάνας μου, της είπαν οι γιατροί για μια αρρώστια, ζει, πεθαίνει. Και αυτή, όσο πεθαίνω κι εγώ. Και με πήγε, ρε παπά, και με έταξε στον Αγιώργη τον Κουδουνά και μου είπε κάθε χρόνο να πηγαίνω. Στην αρχή πηγαίναμε μαζί όσο ήμουν μικρός και να κάνω τάμα στον Αγιώργη. Και ο Αγιώργης τον περίμενε και ο Αγιώργης του δώσε το όνομά του. Και τώρα πάει στον Αγιώργη, ακούστε το αυτό. Πάει στον Αγιώργη κάθε εβδομάδα, γονατίζει και τι προσευχή νομίζετε κάνει. Αγιώργη μου, μη μας βάλεις να τσακωθούμε με τους Έλληνες, γιατί εγώ τους Έλληνες τους γνώρισα, τους αγαπάω, είναι αδέρφια μου. Γι' αυτόν και για αυτές τις προσευχές θα γλιτώσουμε και δεν θα γίνει ο πόλεμος. Έχει πολλούς τέτοιους, πάρα πολλούς τέτοιους, οι οποίοι έχουν καρδιά και ψυχή, έχουν καρδιά και ψυχή.